το Επιμελητήριο Κορινθίας διοργανώνει αναπτυξιακό συνέδριο το τριήμερο 1, 2 και 3 Σεπτεμβρίου στο κτίριο του Επιμελητηρίου Ερμού 2 στην Κόρινθο. Εκεί παράγοντες από την κυβέρνηση, ειδικοί επιστήμονες, εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων θα παρουσιάσουν τις προοπτικές που υπάρχουν για την ανάπτυξη στην Κορινθία, αλλά και τις λύσεις που προτείνουν για το προσεχές διάστημα, πολύ συγκεκριμένες λύσεις για να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση και να φέρουμε στην περιοχή της Κορινθίας την ανάπτυξη. Όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό σχέδιο που να καλύπτει όλες τις πτυχές της οικονομίας για την Κορινθία και φιλοδοξούμε στο Επιμελητήριο, οι συνεργάτες μου και εγώ, να παρουσιάσουμε αυτό το σχέδιο με την πρόσκληση των κατάλληλων ομιλητών και να δώσουμε στις υπηρεσίες, στις αρμόδιες υπηρεσίες και στο κράτος τις προτάσεις μας για να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Είναι το Κορινθία 2025. Εκείνο που σκοπεύουμε είναι για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2025 να δώσουμε την δική μας προοπτική λύση διάσταση, την οποία θα έχουμε ελπίζω με τη συνεργασία όλων των φορέων του νομού Κορινθίας για να είναι η πιο πλήρης, η πιο εμπεριστατωμένη και θα περιλαμβάνει όλους τους τομείς της οικονομίας, τον πρωτογενή, την αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής, τον δευτερογενή, τον τουρισμό. Θα ασχοληθούμε με τις ειδικές μορφές του τουρισμού, με αρμόδιους ομιλητές και κατάλληλους γι' αυτό. Θα μιλήσουμε για το επιχειρηματικό πάρκο, την περιφερειακή αγορά του Λεχαίου, που είναι ένας τρόπος για να δώσουμε ανάπτυξη με πολλές και διαφορετικές χρήσεις. Υπάρχει ήδη μια μελέτη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που έχουμε ζητήσει την συνεργασία του σε αυτό. Έχουμε ζητήσει την συνεργασία για την ανάπτυξη του παραλιακού μετόπου του Κορινθιακού, της παραλιακής ζώνης και επίσης την αηφόρο ανάπτυξη, την συνεργασία πολλών φορέων για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και την προβολή τους από κοινού, την ένταξη πολλών από αυτά που ανέφερα προηγουμένως σε ευρωπαϊκά προγράμματα με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικώς θα είναι ένα αναπτυξιακό συνέδριο το οποίο θεωρούμε ότι θα είναι υψηλού επίπεδου και θα δώσει αυτό που χρειάζεται τον στρατηγικό σχεδιασμό και την επιχειρηματική άποψη για την ανάπτυξη της Κορινθίας στα επόμενα χρόνια που έχουμε όλα τα πλεονεκτήματα, τις δυνατότητες να αξιοποιήσουμε και να δώσουμε αυτό που έχει ανάγκη η περιοχή, να τονώσουμε την επιχειρηματικότητα, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να έρθουν επενδύσεις και να αλλάξει συνολικά το τοπίο και να ανεβάσουμε τα πρότυπα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πράγματα που γίνονται, αλλά εμείς στο Επιμελητήριο υψώνουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών που έχουμε και περιμένουμε σε κάθε τομέα να έχουμε υψηλές προδιαγραφές, τις οποίες όλοι θα επιτύχουμε για το καλό της Κορινθίας.